κομματική οργάνωση Μαρουσιού είχε προγραμματίσει μία συνέντευξη τύπου με αντικείμενο και θέμα το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Μαρουσίου. Φρόντισε, επικοινώνησε με τους αρμόδιους υπεύθυνους, τους ενημέρωσε, πήρε την έκκλησή τους, ενημερώσαμε τον τύπο και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ενημερωθεί η security εδώ που ελέγχει το χώρο. Προφανώς αυτό είναι μια συνειδητή ενέργεια της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς ευθύνεται προσωπικά ο Δήμαρχος, ο κύριος Αμπατζόγλου, και έχει και προσωπικές ευθύνες γι' αυτό. Και βέβαια αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι όταν έμαθαν το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου, αμέσως έδωσαν την σχετική εντολή. Είναι άγνωστοι, δεν μπορεί να τους βρει ούτε η security, ούτε εμείς στο κινητό τηλέφωνο. Δοκιμάσαμε πολλές φορές και αυτό δείχνει από τη μια μεριά ότι θέλουν να φημώσουν το ΚΚΕ εδώ στο Μαρούσι σε σχέση με την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και σε σχέση με το τι ακόμη βλέπετε μέσα από το Δήμο του Αμαρούσι, από το τοπικό σχέδιο του Δήμου το οποίο υπάρχει, και με τον τρόπο αυτό θέλουν να μας φημώσουν. Τους προειδοποιούμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα το καταφέρουν. Θα δημοσιοποιήσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας και θα διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε σαν δημότες του Μαρουσιού. Ότι ο Δήμος δεν είναι κανενός αμπέλη, ότι έχουμε όλο το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όταν χρειαστεί αίθουσες τις οποίες δίνει ο Δήμος σε άλλες περιπτώσεις, και αυτό το πράγμα δεν θα περάσει έτσι.